τον οποίο εκτιμώ πολύ, είναι μαζί μας εδώ στο κόκκινο. Μιλάω για τον Άγγελο Χάγιο, τον ξέρω πάρα πολλά χρόνια. Δίνει τη μάχη μαζί με τους συντρόφους του στην Ανταρσία. Ακούτε και τους υποψηφίους Ανταρσία εδώ στο κόκκινο. Όχι επειδή το λέω όμως, επειδή έτσι πρέπει, γιατί έτσι το νιώθουμε. Άγγελε, δεν μπορώ να σου μιλήσω στον πληθυντικό, χίλια συγγνώμη. Καλώς ήρθες στο κόκκινο. Τι κάνεις στην Πάτρα, ήθελα να ξέρω. Τι κάνεις στην Πάτρα. Κοιτάω τα έργα. τα έργα κοιτάω. Είναι εδώ το κόκκινο. Είχε και απολύσεις εκτός από τους βιασμούς. Πριν λίγες μέρες, ένα μήνα και έκαναν κάποιοι όμιλοι απολύσεις εργαζομένων που διεκδίκησαν τα στοιχειώδη. Ακριβώς. Σε κάθε εργοτάξια μιλάω τώρα με τους μεγάλους ομίλους. Είχαμε κινητοποιήσεις του Σωματείου Μισθωτών Τεχνικών γιατί υπήρξαν και τεχνικοί που απολύθηκαν. Έτσι, έτσι ναι. Υπάρχει δηλαδή εργοδοτική βαρβαρότητα και αυθαιρεσία που κλιμακώνεται. Πάμε και πρέπει να σου πω ότι εσύ ή όποιος άλλος επιλεγεί, γιατί με τα κόμματα μιλάμε εμείς εντελώς διαφορετικά, δεν κάνουμε παιχνίδι υποψηφίων, μιλάμε κεντρικά δηλαδή. Θέλουμε και θα είναι και στην πρωινή ζώνη, στην τελευταία εβδομάδα, κανονικά στο ραδιοθάλαμο του κόκκινου, η συνέντευξη του ψηφοδελτίου, δηλαδή κάποιον από το ψηφοδέλτιο της Ανταρσία. Τι σηματοδοτεί. Ναι, βέβαια, το ξέρω αυτό και νομίζω είναι σωστό και δημοκρατική για τους δυο μας. Δύο πλευρές. Τι σηματοδοτεί η μάχη αυτή από την Ανταρσία σε αυτή την πραγματικά πολύ ενδιαφέρουσα για μένα και ιστορική εκλογική μάχη. Σηματοδοτεί την ελπίδα και μια δυνατότητα να βρεθεί στο προσκήνιο της ιστορίας, λέμε γενικά, αλλά στο προσκήνιο τώρα εδώ των πολιτικών εξελίξεων, ο εργαζόμενος λαός. Δηλαδή το σύνθημά μας είναι ο οργανωμένος λαός είναι που μπορεί να καταργήσει τη φτώχεια, την ανεργία, να καταργήσει τα μνημόνια και να μας βγάλει από τη θηλιά του χρέους και του Ευρώ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό είναι το βασικό μας σύνθημα. Mm. Γιατί το λέμε αυτό. Πρώτα είναι μια αναγκαιότητα. Έτσι, φεύγει ο Σαμαράς. Φεύγει ο Σαμαράς, δεν θα θέλαμε να τον διώξουμε με κινητοποίηση. Μακάρι να έχει ενωθεί όλο το κίνημα και όλη η αριστερά και να τους διώξει από τα υπουργεία κακήν κακός, να μην ξέρουν που να κρυφτούν. Έστω και έτσι φεύγει και ο Σαμαράς και ο Βενιζέλος. Έρχεται ο Τσίπρας, έρχεται ο ΣΥΡΙΖΑ, είναι φανερό αυτό, έτσι όλα το δείχνουν. Δεν λένε τις δημοσκοπήσεις, το καταλαβαίνουμε, το ξέρουμε, έρχεται νέα κυβέρνηση. Επομένως, σε αυτές τις εξελίξεις, το ζητούμενο είναι να φύγουν και τα δημιουργήματα της αμαροβενιζελικής και προϊκανής κατάστασης, της μνημονιακής κατάστασης. Δηλαδή να φύγουν τα μνημόνια, να φύγει η φτώχεια, δηλαδή την επαύριο των εκλογών. Μην έχουμε καμία αμφιβολία. Ο κόσμος που είναι άνεργος θέλει επίδομα, Κώστα. Ναι. 1,5 εκατομμύριο κόσμου που είναι στην καταστροφή την κοινωνική θέλει επίδομα. Οι απολυμμένοι θέλουν να γυρίσουν στις δουλειές. Να μην το συνεχίσω, στα νοσοκομεία, αυτοί που μένουν στους διαδρόμους και χάνουν τη δυνατότητα να... Το προσδόκιμο ζωής έχει πέσει, το καταλαβαίνεις. Τα παιδιά, οι μανάδες δεν έχουν να κάνουν εμβόλια στα παιδιά. Θέλω από αυτά είναι επίγουσα σημασία η λύση αυτών των θεμάτων. Ήθελα να πω το εξής για μας, ακόμα κι αν βρισκόμασταν σε κυβερνητική θέση. Αυτό θα συνέβαινε βέβαια σε μια άλλη εξουσία εργατική. Ναι, ναι, ναι. Εσύ το καταλαβαίνεις αυτό. Σε μια άλλη επαναστατική εργατική εξουσία, να βρεθούμε και σε κυβερνητικές θέσεις. Εμείς θα ζητάγαμε, και αυτό είναι στο DNA της αριστεράς, θα ζητάγαμε πριν ακόμα ανέβουμε στα Υπουργεία, ο οργανωμένος λαός να έρθει στα Υπουργεία, να έρθει στα κέντρα λήψης απόφασης και να επιβάλλει απέναντι στη μαύρη αντίδραση, όποια και αν είναι, στο μαύρο μέτωπο να επιβάλλει τη λύση των προβλημάτων. Αυτή είναι η φιλοσοφία μας. Και αυτή τη φιλοσοφία δεν την ζυμώνουμε ιδεολογικά μόνο. Θα προσπαθήσουμε να την κάνουμε πράξη. Δηλαδή, ζητάμε ενίσχυση της Ανταρσίας για να υπάρχει αυτή η πολιτική δύναμη που θα εκφράσει αυτά τα εργατικά λαϊκά συμφέροντα. Ένα μαζικό λαϊκό κίνημα που θα διεκδικεί. Και μια αριστερά που θα είναι αριστερά της αριστερής αντιπολίτευσης και παρέμβασης, ας το πούμε. Αριστερής αντιπολίτευσης πρώτα απ' όλα στο σύστημα, πρόσεχε, είναι στο μαύρο μέτωπο. Ναι. Στις καταρόλες που θα βγουν στους δρόμους. Αριστερά που θα ενεργοποιεί τον κόσμο και εδώ είναι που θα, αν μου δώσεις λίγο χρόνο, ναι, θα κάνω την κριτική μου και στο ΣΥΡΙΖΑ. Μα αυτό θέλω τώρα, αν παίξουμε σε εύκολο γήπεδο να μιλάμε για τη Νέα Δημοκρατία, νομίζω δεν είναι, και πολύ σικέ. Ναι. Θέλω να μου βάλεις λοιπόν τα όσο μπορείς. 2-3 ζητήματα που θεωρείτε εσείς και εσύ προσωπικά ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ασφάλει ή δεν το πάει καλά. Συνοπτικά μιλώντας, μιλάω τώρα σε ένα αριστερό ακροατήριο και έχω συνείδηση σε αυτό, ότι αν επέλεγε ο ΣΥΡΙΖΑ να κάνει πολιτική ρήξη με τα μεγάλα συμφέροντα, αριστερή πολιτική που λέμε εμείς,
θα έπρεπε να εκφράσει με τον προηγούμενο τρόπο που το περιέγραψα αυτή την κινητικότητα του κόσμου. Να έχει οργανώσει από τώρα τη λαϊκή κινητοποίηση την επαύριο. Για να επιβάλλει στα αντίθετα συμφέροντα τις λύσεις. Δηλαδή δεν πρέπει να ζητάει ο ΣΥΡΙΖΑ περίοδο χάριτος από το λαό που πεινάει, που είναι φτωχός, που είναι άνεργος. Πρέπει να επιβάλλει την περίοδο χάριτος στα μεγάλα συμφέροντα που θα τον καταβροχήσουν με αυτή την πολιτική που κάνει. Αυτό είναι το ένα σημείο γενικό, συγκεκριμένα τώρα. Εκεί είσαι λίγο άδικος, νομίζω. Εκεί είσαι λίγο άδικος, γιατί ναι. Δεν, ακούγοντας ναι. τον κύριο Τσίπρα, δεν το έχει θέσει έτσι. Αντιθέτως λέει ότι θα είναι δύσκολο γιατί πρέπει να έχουμε το λαό μαζί μας, αλλιώς θα έχουμε θέμα. Ναι, αλλά πρέπει να τον οργανώνει το λαό, να τον ενημερώνει. Αυτό είναι γενικότερο πρόβλημα, ρε Άγγελε, του κινήματος, έτσι κι αλλιώς δεν είναι. Είναι γενικότερο πρόβλημα του κινήματος, αλλά σου θυμίζω το 11 και το 10, το 11 και λίγο το 12, ας το πούμε. Απουσιάσαμε ως αριστερά, έχουμε και εμείς ευθύνες, αλλά πάει τόσο την κάναμε την ενωτική. Εντάξει, ο καθένας με τα μεγέθη. Εντάξει, έχεις δίκιο σε αυτό. Λοιπόν, την κάναμε την ενωτική πρόταση. Έπρεπε να εμφανιστεί όλη η αριστερά έξω από το μετρό και να σπάσει την επιστράτευση. Έπρεπε να εμφανιστούμε στη Βουλή τότε που ήταν εξεγερμένος ο κόσμος απ' έξω και να σπάσει αυτό το πλέγμα. Δηλαδή απογοητεύει η αριστερά τον κόσμο όταν στις στιγμές που ο κόσμος ξεσηκώνεται δεν ανταποκρίνεται. Έχει σημασία αυτό. Yeah. Έχει ευθύνη και η αριστερά, δεν έχει ευθύνη μόνο ο κόσμος. Όταν δεν κινητοποιείται. Καλά, υποτίθεται ότι είσαι πρωτοπορία, βεβαίως. Η αριστερά έχει ευθύνη. Ναι, να παίζει το ρόλο σου. Και θα ξεσηκωθεί πάλι ο κόσμος. Και εγώ πιστεύω ότι θα ξεσηκωθεί και μετά τις εκλογές. Και αν ο ΣΥΡΙΖΑ αυτό το αντιλαμβάνει ως αντιπολίτευση στον εαυτό του, είναι πρόβλημα της πολιτικής του. Κοίταξε Κώστα. Όταν ο Τσίπρας βγαίνει χθες, ο Αλέξης Τσίπρας, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, και λέει ότι δεν θα πειράξω τις αμυντικές δαπάνες. Δεν φύγω το πλαίσιο των σχέσεων με τον ΝΑΤΟ. Ήδη έχει πει ότι δεν βγαίνω από το πλαίσιο του Ευρώ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κοίταξε, έχει ιστορική ευθύνη το ρεύμα αυτό της αριστεράς που αποκίνησε το λαό 30-40 χρόνια ότι μέσα στον ευρωπαϊκό δρόμο, τον καπιταλιστικό δρόμο λέω εγώ, τον ευρωπαϊκό καπιταλιστικό δρόμο, θα είχαμε ανάπτυξη και προκοπή και μας οδήγησε σε αυτή την κοινωνική καταστροφή. Και μας απειλεί με γεγονότα σαν την Ουκρανία, εκεί που παίζει ο ευρωπαϊκός δρόμος, η Ευρώπη. Η Ευρώπη που μας έλεγε εκείνη η αριστερά, η διαχειριστική, η Ευρώπη πήγε και έφερε με τους φασίστες και τους ναζιστές αυτό το καθεστώς στην Ουκρανία. Τον πόλεμο σηματοδοτεί την στήριξη των τζιχαντιστών και του ακραίου φασίζοντος αυτού φαινομένου των τζιχαντιστών, ας το πούμε, στη Συρία και τους Ταλιμπάν. Δηλαδή, έχουμε και τι μας λέει τώρα ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, μας λέει ότι για άλλα 10 χρόνια θα κινηθούμε μέσα σε αυτό το πλαίσιο. Πάμε σε ολική καταστροφή, αν αυτό περάσει. Η Κύπρος δεν είναι μακριά από εμάς. Κώστα, πήγαινε μια βόλτα στην Κύπρο, δεν σου λέω για την οικονομική και κοινωνική καταστροφή με το μνημόνιο που μας έβαλε ο Χριστός. Ναι, γνωρίζω ακριβώς. Εγώ μιλάω για την ιδεολογική καταστροφή, δεν μπορείς να μιλήσεις με τα νέα παιδιά, τα παιδιά των παλιών μας συντρόφων που είμαστε μαζί εδώ στην δικτατορία Κυπρίων και αγαπούσαν την αριστερά. Άμα τους λέω και αριστερά τώρα, σου λέει αυτό είναι αριστερά. Εμείς, για να γυρίσω στο αρχικό, για να μην σε κουράζω. Εμένα, προς Θεού. Εκτιμώ την υπομονή σου κάθε φορά που βγαίνω στο κόκκινο. Για να γυρίσω, αυτή την αριστερά θέλουμε να εκφράσουμε. Δηλαδή μετά τις εκλογές, είναι 10 μέρες είναι εκλογές. Ναι. Μιλάω για την περίοδο που είναι μπροστά μας. Είναι ανάγκη να υπάρχει αυτή η αριστερά. Αυτό κοιτάμε σαν ανταρσία. Έρχεται ο Τσίπρας σαν πρωθυπουργός, έρχεται ο ΣΥΡΙΖΑ, θα υπάρχει κυβέρνηση. Είναι θετικό αυτό, καταρχήν, να το δούμε έτσι λίγο. Είναι θετικό για εσάς. Είναι μόνο, έχει μόνο προβλήματα και επικινδυνότητα για το κίνημα. Είναι θετικό και σου είπα ότι θα ήταν ακόμα πιο θετικό να τον είχαμε ξεκουμπήσει εμείς τον ναι. Χρησιμοποιώ βαρβαρισμό έτσι. Να έχουμε ξεκουμπήσει εμείς τους Σαμαρό-Βενιζέλους, ας το πούμε. Mm. Πολύ θετικό να γίνει μια αλλαγή. Για μας είναι θετικό να υπάρξει το οποιοδήποτε μικρό μέτρο που θα ανακουφίσει τον κόσμο. Δεν το συζητάω αυτό. Mm-hmm. Δεν το συζητάω, είναι στο DNA μας. Όμως, εκείνο που είναι θετικό για μας και γι' αυτό στρατευόμαστε σε αυτή την επιλογή είναι ότι σήμερα οι ανάγκες είναι ο άνεργος να έχει επίδομα. Ο άνεργος να βρει δουλειά, να μην πεθαίνουν οι άνθρωποι στην ουρά των νοσοκομείων, είναι να διαλυθούν τα μάτια τα βίας που έχουν τσακίσει κόσμο και κοσμάκι. Είναι εδώ και τώρα και είναι να πετάξουμε να διώξουμε αυτή την επιτροπή, να πούμε αυτή τη βαρβαρότητα και την προστασία, ας πούμε, η οποία έχει επιβληθεί με χειρότερους όρους. Αυτό είναι που δεν ανταποκρίνεται ο ΣΥΡΙΖΑ. Μάλιστα. Δεν ανταποκρίνεται. Γι' αυτό δεν κινητοποιεί τον λαό. Γι' αυτό χρειάζεται η ανταρσία, ας το πούμε, η οποία, κοίταξε, μεταξύ των άλλων τώρα, να το πούμε και αυτό. Δεν πρόκειται να πάρει από το ΣΥΡΙΖΑ ψήφους δεξιούς και πασοκικούς που πάνε μαζικά στο ΣΥΡΙΖΑ, ας το πούμε. Δικοί ψήφους του πρωτοπορίας του λαϊκού και εργατικού κινήματος και αριστερούς ψήφους.
λοιπόν αυτό το οποίο λέει η ανταρσία, το να υπάρχει δηλαδή τέτοια αριστερά, και όχι η αριστερά η προσκολλημένη στον παραδοσιακό υπαρκτό σοσιαλισμό, να πούμε, όπου και εκεί μια γραφειοκρατία πάντα, δηλαδή το πολιτικό γραφείο, όχι, εμείς το σοσιαλισμό το θέλουμε με ενεργό τον εργαζόμενο, δηλαδή ακόμα και στην εργατική εξουσία, εμείς θέλουμε το εργατικό κίνημα να είναι από την πρώτη στιγμή απ' έξω και να διεκδικεί, να παλεύει. Mm-hmm. Λοιπόν, αυτό το μοντέλο, αυτό το οποίο ξέρω ότι συγκινεί πολύ κόσμο που μας ακούει αυτή τη στιγμή, αυτό το μοντέλο ζητάμε να υποστηριχθεί και σαν μοντέλο αλλά και σαν πρακτική μετά από 10 μέρες. Άγγελε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα ξαναπούμε πάρα πολύ σύντομα και δυο μας. Να είσαι καλά. Καλή σου μέρα από την Πάτρα και από τον κόκκινο Πάτρα. Να είσαι καλά. Χαιρετισμού σε όλου εκεί, του πατρινού, γιατί έχω και εγώ κάποια σχέση με την περιοχή. Να είσαι καλά. Άγγελος Χάγιος από την εργασία εδώ στο κόκκινο, κυρίες και κύριοι.